Η νηπιαγωγή και οι δάσκαλοι από Καματερό, Ήλιον και Πετρούπολη χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση και τους αγωνιστές μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Και διαμηνύουμε στο Υπουργείο και την Κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσαρμοστούμε. Δεν βάζουμε τη ζωή μας στον πάγο όπως μας προτείνουν και δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα. Μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, τα δημόσια σχολεία από αυτή την κατάσταση στην οποία μας εξαναγκάζουν να μπούμε. Αγωνιζόμαστε λοιπόν όλοι, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία μέσα από το σωματείο μας. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία μας, μαζικούς και μόνιμους διορισμούς. Κλιμακώνουμε με διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα και φυσικά με τη μαζική απεργία μας στις 9.11. Καλούς αγώνες. Είμαστε εδώ ένα χρόνο μετά τη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών, όπου 100.000 και πλέον εκπαιδευτικοί πέρυσι τέτοια μέρα απεργούσαμε και είχαμε γεμίσει τους δρόμους όλης της Ελλάδας, διεκδικώντας να είμαστε παιδαγωγοί της νέας γενιάς και ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε ένα μεγάλο stop στους παγωμένους μισθούς, στην οικονομική και εργασιακή αξαθλίωση, στην ακρίβεια και το τρομακτικό κόστος διαβίωσης, για να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση την πρόταση των συλλόγων και ΕΛΜΕ που παρουσιάσαμε στις 30 Σεπτέμβρη στα γραφεία της ΔΟΕ, για μόρφωση ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Είμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο stop στην υποχρηματοδότηση των σχολείων μας στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών και να διεκδικήσουμε γενναία χρηματοδότηση με ευθύνη του κράτους ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των σχολείων. Είμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο stop στην απαξίωση του παιδαγωγικού μας ρόλου, στον κυβερνητικό αυταρχισμό και τις δικαστικές προσφυγές, στα σχέδια κατηγοριοποίησης και ταξικής διαφοροποίησης των σχολείων μας. Να πούμε ένα μεγάλο stop στην κλοπή των μεροκαμάτων και των αναπληρωτών συναδέλφων μας που τους πλήρωσαν οι άθλοι από τις 5 Σεπτέμβρη και όχι από την 1η Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ να πούμε ένα μεγάλο όχι στον αποκλεισμό πάνω από 1.000 παιδιών από τα ειδικά σχολεία λόγω έλλειψης μεταφοράς ένα ολόκληρο μήνα μετά την έναρξη των σχολείων. Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μια άθλια πράξη. Κόβουν 100 με 150 ευρώ από την πρώτη μισθοδοσία των αναπληρωτών, γιατί λέει η πρόσληψη τελικά οριστικοποιήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη, ενώ το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε την 1η Σεπτέμβρη. Φυσικά τα 4 μεροκάματα που χάνονται υπέρ της κυβέρνησης και ενάντια στους αναπληρωτές είναι με ευθύνη καθαρά της κυβέρνησης. Οι συνάδελφοι ήδη από 1η Σεπτέμβρη είχαν πάρει τους δρόμους για να φτάσουν στον τόπο διορισμού τους. Απαιτούμε και διεκδικούμε να επιστραφούν τώρα τα μεροκάματα στους αναπληρωτές. Παίρνουμε αποφασιστικά την κατάσταση στα χέρια μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για μόρφωση ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Η ζωή και η μόρφωση των παιδιών μας δεν χωράει σε βάουτσερ και πας. Άρα προετοιμάζουμε τη μεγάλη γενική απεργία στις 9 Νοέμβρη, όπου με όλους τους εργαζόμενους θα κλείσουμε τα σχολεία για να είναι όλο τον άλλο χρόνο ανοιχτά, θα βγούμε στους δρόμους με τα μπλοκ των σωματείων μας και θα διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Γιατί δεν δεχόμαστε εμείς και τα παιδιά μας το 2022 να βολευόμαστε με τα ολίγα. Συνεχίζουμε! Χαιρετίζουμε και εμείς τη σημερινή κινητοποίηση, επειδή ακόμα και κόντρα στον αυταρχισμό της κυβέρνησης, βαρεθήκαμε πια να ακούμε για τους περιβόητους διορισμούς και την σαπίλα που επικρατεί στα σημερινά σχολεία. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι είναι ξεπερασμένη κάθε προσδοκία και ότι όλα λειτουργούν μια χαρά. Ακόμα και αν υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που σήμερα, μέσα Οκτώβρη, δεν έχουν καμία στήριξη και οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν ιδιώτες για τη στήριξη των παιδιών τους. Δεν αναφέρει πουθενά το Υπουργείο Παιδείας
ότι τα κεδασί που λειτουργούν με ελλείψεις σε κτίρια, αίθουσες, υποδομές, προσωπικό, ότι εκκρεμούν γνωματεύσεις παιδιών από την περσινή χρονιά και μάλιστα όταν οι γνωματεύσεις ολοκληρώνονται, υπάρχουν μαθητές που πρέπει να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία, αλλά επειδή είναι υπεράριθμα, δεν τους δέχονται και τους επιστρέφουν πίσω. Δεν υπολογίζει πουθενά το Υπουργείο ότι υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί ακόμα για το ολοήμερο. Όπως τραπεζοκόμοι, σχολικά γεύματα ακόμα δεν έχουν φτάσει στα σχολεία, καθαρίστριες, όλα αυτά λείπουν από τα σχολεία σήμερα. Δεν υπολογίζεται ότι τα μέλη των ΕΕΠ και ΕΒΟΠΟΥ που διορίστηκαν δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τον Αύγουστο, που ήταν η πρώτη μέρα που υπογράψανε τη σύμβασή τους, και ότι οι αναπληρωτές χάσανε 4 μεροκάματα, επειδή υποτίθεται ότι η σύμβασή μας ξεκίνησε από τις 5 του μήνα. Δεν υπολογίζει το Υπουργείο και δεν λογαριάζει πώς θα μετακινούνται ούτε οι μαθητές στα ειδικά σχολεία και πόσο μάλλον στις επαρχίες, αλλά ούτε και τα μέλη των ΕΕΠ ΕΒΟΠΟΥ που χρειάζεται να πηγαίνουν κάποιες φορές και σε 5 σχολεία εβδομαδιαία. Δεν υπολογίζουν ούτε τα έξοδα μετακίνησης, ούτε και τις δύσκολες οδικές συνθήκες, ειδικά στην επαρχία. Δεν αναφέρεται πουθενά από το Υπουργείο ότι με την πρώτη κακοκαιρία ή βροχή τα σχολεία κλείνουν, οι σοβάδες και τα ταβάνια πέφτουν και οι τάξεις αναγκαστικά κλείνουν. Δεν αναφέρεται πουθενά για τις ενστάσεις που έχουν γίνει στους πίνακες των ΑΣΕΠ και τις απορρίψεις σε συναδέλφους σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό, λογοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί παλεύουμε για μαζικούς διορισμούς όλων των αναπληρωτών, κανένα σχολείο να μην μείνει χωρίς εκπαιδευτικό, χωρίς σχολικό νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, τροχονόμους, επιστάτες, φύλακες. Κανένας μαθητής να μην είναι εκτός σχολείου και χωρίς παράλληλη στήριξη. Να εξασφαλίσουν τώρα δωρεάν μετακίνηση σε όλους τους μαθητές για τα σχολεία αλλά και στους εργαζόμενους με ευθύνη της περιφέρειας. Να δημιουργηθεί κεντρικό πανελλαδικό σχέδιο για να ενεργηθούν τόσο γενικά όσο και ειδικά σχολεία, καθώς υπάρχουν ένα σωρό κτίρια τα οποία μένουν αχρησιμοποίητα σε όλο το Δήμο της Αττικής. Να εξασφαλιστούν χώροι και υποδομές και απαραίτητα εργαλεία σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα κεδασί με πλήρη στερέχωση, μόνιμο προσωπικό και υπηρεσίες καθαρισμού. Γενναίες αυξήσεις στις σχολικές επιτροπές, καθώς μέσα στα μέτρα ακρίβειας η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μειώσει τις επιδοτήσεις στις σχολικές επιτροπές και μάλιστα μας κάνουν και κουνώντας το δάχτυλο οι διευθυντές στο σχολείο ότι πρέπει να κάνουμε και οικονομία, να κλείνουμε τα φώτα, να μην σπαταλάμε ρεύμα και πετρέλαιο, έχοντας το άγχος αν θα κρυώνουν οι μαθητές μας ή όχι. Να δώσουμε το επόμενο ραντεβού όλοι στις 9 Νοέμβρη στη Γενική Απεργία, να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς και να κλείσουν τα σχολεία μας. Σήμερα ήταν μια πρώτη μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Είναι μια πρώτη μεγάλη απάντηση ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την υποχρηματοδότηση των σχολείων, δεν πάει άλλο με τους μισθούς πείνας που παίρνουμε. Θα συνεχίσουμε με πολύμορφες δράσεις σε κάθε χώρο. Είπε ο συνάδελφος ο πρόεδρος Ελμέ Πειρά το παράδειγμα με τη ΔΕΗ. Όπου υπάρχει πρόβλημα, μικρό, μεγάλο. Και βέβαια, μεγάλος αγώνας, ώστε 9 Νοέμβρη στη Μεγάλη Απεργία να κλείσουν τα πάντα. Σχολείο το σχολείο, σύλλογο διδασκόντων, σύλλογο διδασκόντων. Παντού να φτάσει το απεργιακό μήνυμα. Δεν προσαρμοζόμαστε στη ζωή που μας ετοιμάζουν και πολύ περισσότερο στη ζωή που ετοιμάζουν στους μαθητές μας. Θα αντισταθούμε και θα κερδίσουμε.